φαντασιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στα σανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε, θα πατήσω το στο ξαφνικά. Θέλω μαζί να κοιμόμαστε, μαζί να ξυπνάμε, τόσο πολύ που αγαπιόμαστε, να δουλεύκυμαστε, μα και που το πάμε, και άλλο πια να μην κρυβόμαστε. Μαζί να κοιμόμαστε, μαζί να ξυπνάμε, τόσο πολύ που αγαπιόμαστε, να δουλεύκυμαστε, μα και που το πάμε, και άλλο πια να μην κρυβόμαστε. Έχω πιάσει το νόημα και δεν έχω άγχος και κανένα πρόβλημα. Έχω πιάσει το νόημα, έχω πιάσει το νόημα και δεν έχω άγχος και κανένα πρόβλημα. Δυνατά, δυνατά, δυνατά σ' αγαπώ και στορκίζομαι. Χειροκρότημα και για τον Πάνο Μεταξόπουλο, βέβαια. Και τα μπαλέα του, παιδιά, σε λίγο σας χρειάζομαι, έτσι μην χαθούμε. Εντάξει. Τώρα όμως, επιτρέψτε μου να καλέσω κοντά μου τον Βασίλη Νομικό. Ο Βασίλης έχει τα αποτελέσματα.
Καλά περνάτε, παιδιά. Γεια σου, Μάκη. Γεια σου, Βασίλη. Όλα καλά. Καλώς ήρθες. Τα δελτία σου που είναι. Ευχαριστώ. Τα έχω αφήσει σπίτι. Τα έχεις αφήσει σπίτι. Αν και μου λένε να μην παίζω. Κακός. Γιατί λέει δεν μπορώ να διεκδικήσω χρήματα, γιατί παρουσιάζω κι εγώ. Εσύ μπορείς να παίξεις. Βέβαια, συνέχεια παίζω. Λέω το πρώτο, Τζόκερ. Και αν κερδίσεις, τι θα γίνει, θα πούνε. Περίμενε, θα δεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε τα αποτελέσματα της διαλογής για το νέο Λότο και το νέο πρώτο. Παρακαλώ να δούμε τις καρτέλες συγκεκριμένα για το νέο Λότο. Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε jackpot. Έτσι λοιπόν, στην κλήρωση της Τετάρτης, ο ΟΠΑΠ θα μοιράσει τουλάχιστον 350 εκατομμύρια. Πολύ καλά, ακούσατε. Στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν 151 επιτυχίες που κερδίζουν από 273.730 δραχμές. Στην επόμενη κατηγορία 8.795 επιτυχίες που κερδίζουν από 3.500 δραχμές. Και στην τελευταία κατηγορία 166.240 επιτυχίες που κερδίζουν από 150 δραχμές. Έτσι λοιπόν 350 εκατομμύρια σας περιμένουν την Τετάρτη. Και για το νέο πρώτο να δούμε τι σημειώθηκε. Jackpot έχουμε και στο νέο πρώτο. Έτσι λοιπόν στην επόμενη κλήρωση, στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 100 εκατομμύρια. Τώρα, στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν 4 επιτυχίες που κερδίζουν από 7.834.080 δραχμές. Στην επόμενη κατηγορία 24 επιτυχίες από 671.165 δραχμές. Στην άλλη κατηγορία 335 επιτυχίες που κερδίζουν από 48.080 δραχμές και στις επόμενες κατηγορίες είναι ανάλογα τα ποσά. Έτσι λοιπόν την Τετάρτη σας περιμένουμε στις 7 παρα 10 από την τηλεόραση του Sky ζωντανά εδώ από το στούντιο του Περιστηρίου για την κλήρωση Λότο και Πρώτο. Πρώτο. Ωραία. Πάρα πολλά χρήματα λεφτά θα με δίνετε. Πάρα πολλά λεφτά. Ο ΠΑΠ θα δίνει. Ο ΠΑΠ, κυρίες και κύριοι. Και εμείς δίνουμε, εντάξει. Δίνουμε και εμείς αρκετά χρήματα. Αν και εμείς, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι εκτός από τα πολλά χρήματα που δίνουμε κάθε εβδομάδα, είχαμε και πάρα πολλούς καλεσμένους που ξέρεις, επειδή είναι ζωντανή εκπομπή, λένε, και εγώ βέβαια μαζί. Σαρδάμ, λάθη κλπ. Ναι, ατάκες που αξίζει να τις προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω να φύγω να παίξω τζόκερ. Αλήθεια. Γιατί λίγο κλείνουν τα πρακτορία. Ωραία, δες τουλάχιστον μαζί μας ένα βίντεο. Άντε, να τώρα, τώρα αυτό το βίντεο που σου λέω με τις χαρακτηριστικότερες ατάκες. Παρακαλώ. Έρχεται τώρα έρχεται. Σκοτωθώ με στα καλώδια! Η ευθύνη δεύτερη ευκαιρία. Τρίμω Μάκης Πουνέντη. Περνάμε καλά. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει το πέσιμο των μαλλιών παρά μόνο το πάτωμα. Έλα παιδί μου, έλα εδώ. Χορεύουμε. Τραγουδάμε. Μαχανούλα του χιονιά. Πόσο θες. Και το άγχος μου θα το έχω, σαν πώς είμαι κι εγώ. Δεν έχω το τελείο το πόδι. Και την ιστερία μου θα την πάθω. Παιδιά! Θα την φουρκούλε! Και τον υδρότα μου θα το ρίξω. Μήπως πρέπει να έρθει η κοπέλα να σε ταμπονάρει λίγο. Αγάπη μου, νόμιζα ότι μόνο εγώ είμαι ψώνιο. Γιατί εγώ είμαι και ψώνιο. Μήπως είναι λίγο ψώνιο. Είναι, δεν είναι. Είναι το πρόβλημά μας αυτό σε αυτήν την εκπομπή. Μιλάμε πολύ. Σε ποια εκπομπή είμαστε, δεν έχω υπόψη μου. Δεύτερη ευκαιρία. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ευκαιρία. Με το Φώτη είσαι τελικά το γενιώτη. Είμαστε. Που είσαι όλο Βέλγιο, Βέλγιο. Δεν ξέρω αν φταίνει οι έρωτες. Άκουγα διάφορα για γάμους. Πρέπει να μην ρωτήσω. It's up to them. It's up to you. Oh my lord. Oh my lord. Αβαγγέτο. Και για να μην κάνουμε και κοιλιά στο πρόγραμμα. Έχουμε τη βοήθεια του Θεού από πάνω μας. Είμαι κοντά στο Χριστό και στο Θεό. Μήπως έχω κάνει κοιλιά τόση ώρα. Και στην Παναγία. Τελείωσε. Τώρα που πάω εγώ να διευθύνω την ορχήστρα εδώ τελείωσε. Θα ήθελα
Σαν να ήμουν μια νύχτα στο μυαλό σου, τότε που ψάχνεις για να βρεις τον εαυτό σου. Να δω ποια ήσουν, ποια είσαι και τι σκέφτεσαι, και ό,τι σου λείψα παραδέχεσαι. Το τελευταίο βήμα να μην κάνεις, αδειό μη μου πεις, θα με πεθάνεις. Θα ζήσουμε μαζί παγιδευμένοι, ελεύθεροι φυλακισμένοι. Το τελευταίο βήμα να μην κάνεις, αδειό μη μου πεις, θα με πεθάνεις. Θα ζήσουμε μαζί παγιδευμένοι, ελεύθεροι φυλακισμένοι, ελεύθεροι φυλακισμένοι. Θέλα να ήμουν μια νύχτα στη ζωή σου, οι αναμνήσεις όταν παίζουν στη ψυχή σου. Να σου μιλάω κι ό,τι πόνατο ανέχεσαι, πως με αγάπησες να παραδέχεσαι. Το τελευταίο βήμα να μην κάνεις, αδειό μη μου πεις, θα με πεθάνεις. Θα ζήσουμε μαζί παγιδευμένοι, ελεύθεροι φυλακισμένοι. Το τελευταίο βήμα να μην κάνεις, αδειό μη μου πεις, θα με πεθάνεις. Θα ζήσουμε μαζί παγιδευμένοι, ελεύθεροι φυλακισμένοι, ελεύθεροι φυλακισμένοι. Αδειό μη μου πεις, θα με πεθάνεις. Θα ζήσουμε μαζί παγιδευμένοι, ελεύθεροι φυλακισμένοι. Το τελευταίο βήμα να μην κάνεις, αδειό μη μου πεις, θα με πεθάνεις. Θα ζήσουμε μαζί παγιδευμένοι, ελεύθεροι φυλακισμένοι, ελεύθεροι φυλακισμένοι. Νίκος Μακρόπουλος, κυρίες και κύριοι, και τα χορευτικά του Πάνου Μεταξόπουλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τόσες εκπομπές είστε μαζί μας. Είστε καλύτεροι, είστε μες στις καρδιές μας πια. Να είστε καλά, όλα να πάνε καλά. Νίκο μου, έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ ρε Νίκο. Καλώς ήρθες. Να σε βρίσω. Νέος που είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, κάνει πάταγο και στο Ρωμαίο που εμφανίζεται με την... Στέλλα Γεωργιάδου. Στέλλα Γεωργιάδου, την οποία πολύ την πειράζει. Την πειράζει. Πάρα πολύ. Αύριο το μεσημέρι, στο 10 και πάνω, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία. Μία και δεύτερο περίπου το μεσημέρι να δουν τι ακριβώς εννοώ. Την πειράζει πάρα πολύ τη Στέλλα και της κάνει διάφορες ιστορίες. Αλλά πώς να μην κάνεις, αφού είσαι ένα χαρούμενο παιδί που η δουλειά πάει τόσο πολύ καλά και έχεις τις επιτυχίες. Αλλά καπνίζεις πολύ, ρε. Ήδρωσες. Δεν βαριέσαι. Κουράστηκες. Μες στη δουλειά κι αυτά. Καπνίζω πολύ, ε. Καπνίζεις πολύ. Πολύ. Ε? Εντάξει, προσπαθώ να το μετριάσω τώρα τελευταία. Γιατί έτσι. Άγχος. Άγχος. Όλοι πρέπει να έχουμε ένα κουσούρι. Και ίσως επειδή και έχεις αυτή την επιτυχία εκεί με το. Όλοι πρέπει να έχουμε ένα κουσούρι, αλλά. Πώς πάει το τραγούδι. Σαν τσιγάρο, αφίλτρο. Στο... Καλά, θα μας το πεις στη συνέχεια. Θα μας το πεις στη συνέχεια γιατί ο Νίκος Μακρόπουλος, κυρίες και κύριοι, θα είναι μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής και θα μοιράσει και πάρα πολλά χρήματα. Ωραία. Γεια σου, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω υδρώσει λίγο. Με συγχωρείτε, έτσι. Αλλά κουράζονται όχι μόνο. Δεν κουράζονται μόνο οι άνθρωποι που είναι μπροστά στις κάμερες, κουράζονται και αυτοί που είναι πίσω τις κάμερες. Πού είναι, Θεοδόση μου, έλα μαζί μου εδώ, Θεοδόση αγόρι μου, έλα στην τελευταία μας εκπομπή. Έλα να δείξεις εδώ έναν άνθρωπο, ο οποίος κοίταξε πού είναι χωμένος.
Πίσω, μάθησε παρακαλώ πώς δουλεύεις, Άρη μου εδώ πέρα. Πίσω, Άρη. Καλά, μην κρύβεσαι, εντάξει. Ο Άρης, κυρίες και κύριοι, και όλο το τεχνικό επιτελείο της εκπομπής που δουλεύει τόσο πολύ κάθε φορά και δούλεψε σε όλες τις εκπομπές της δεύτερης ευκαιρίας. Όπως έχετε καταλάβει, σήμερα τελειώνουμε. Αυτό ήταν. Δεν έχει άλλη δεύτερη ευκαιρία. Τελευταίο επεισόδιο. Ελπίζω να περάσετε καλά. Γι' αυτό το λόγο σας δείχνουμε και τα καλύτερα επεισόδια. Γι' αυτό το λόγο σας δείχνουμε ό,τι καλύτερο θεωρούμε ότι είχαμε δείξει στις εκπομπές μας. Και σας δείχνουμε βέβαια και όλους τους καλλιτέχνες που πέρασαν από εδώ. Όλους τους τραγουδιστές, όλους τους ηθοποιούς, όλους γενικά τους επώνυμους. Ελπίζω να περάσετε καλά μαζί μας. Θα δείξει. Αλλά αφού έτσι κι αλλιώς μοιράζουμε χρήματα, καλά περνάει ο κόσμος. Όπως κάποιος από εδώ πέρα θα κερδίσει και άλλα χρήματα. Κύριε Σαραλέ, θέλω πάλι τη βοήθειά σας. Πάμε για την επόμενη κλήρωση. Ο γενικός. Κύριε Σαραλέ, θα μοιράσουμε τώρα πάλι κάποια χρήματα για 10 χρόνια. Για 10 χρόνια. Για 10 χρόνια. Πόσους τυχερούς θα έχουμε? Δύο τυχερούς. Δύο τυχερούς και ο κάθε τυχερός θα κερδίσει? Θα κερδίσει από 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια μετρητά. Ζεστά. Κάντε τις προσευχές σας. Έρχεται τώρα η κλήρωση. Ετήσιο εισόδημα. Ετήσιο εισόδημα, ναι. Για 10 χρόνια. Πάμε. Κλήρωση. Για να δούμε. Πολύ χρήμα, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό εγώ δεν δίστασα ποτέ να λέω στην προσευχή μου κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Δεν μου είχε καλά και τον οπάδο. Μεταξύ μας, κύριε Σαλαλέ. Το νούμερο 36. Ο πρώτος τυχερός, να δω πώς έρχεται. Δεν σε προλαβαίνει η φίλη μας. Συγχαρητήρια. Και το δεύτερο νούμερο είναι το νούμερο 34. Να το δω κιόλας. Ναι, είναι το νούμερο 34, είδα καλά. Μεγάλε! Με τη Μαρία και λέει. Πώς? Βέρεια και πάει σε Ελλάδα. Βέρεια. Έλα εδώ, μη μου γυρίζεις πλάτη στην κάμερα. Από εδώ. Σε βλέπω πολύ ενθουσιώδη. Πάντα. Πώς να μην είσαι. Πάντα, Βέρεια. Βέρεια, σε αγαπάει πολύ, Μάκη. Αλήθεια λες. Και τον ΟΠΑΠ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Να σε φιλήσω για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ δεν μου μιλάς πολύ. Είσαι? Αρκετά. Σίγουρα? Αρκετά. Πόσα χρήματα είπαμε ότι κέρδισες εσύ, θυμάσαι? Τρία. Το χρόνο. Τα ξέρεις καλά. Για 10 χρόνια. Καλά. Για 10 χρόνια θα μπορούσε να κοιμάσαι περισσότερο ήσυχος από ό,τι μέχρι τώρα. Εντάξει. Είχες ανάγκη τα χρήματα ή εντάξει, έχεις μια άνεση? Τάχες. Ποτέ δεν λέμε όχι σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, φίλε μου. Έτσι. Από πού είσαι, φίλε μου, καλέ? Από το Περιστέρι. Από το Περιστέρι, μπράβο. Να τυχεροί. Παίζετε, κυρίες και κύριοι, να παίζετε. Μοιράζεται επιταγές ο κύριος Σαλαλές, ορίστε επιταγές. Πολύ καλές επιταγές. Άσε μην τις βλέπουμε εμείς που δεν κερδίζουμε τίποτα. Κύριε Σαλαλέ, μην φύγετε, θα τα ξαναπούμε εμείς. Μην χαθούμε. Τον έχουμε από κοντά τώρα. Τώρα που τους βρήκαμε εδώ του ΟΠΑΠ, τους χάνουμε εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μοιράζουμε πάρα πολλά εκατομμύρια λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Όμως πριν δύο εβδομάδες, νομίζω ότι είχαμε μοιράσει πάλι κάποια εκατομμύρια και κάποια ποσά και μάλιστα ένα αυτοκίνητο που την απονομή δεν την είχαμε κάνει. Ευτυχώς η Βούλα δεν είναι εδώ, την απονομή θα την κάνω εγώ. Ήταν από τις συνδέσεις, ξέρετε, που κάναμε με τη Βούλα, κάπου μακριά. Τέλος πάντων, έχουμε τον τυχερό. Βούλα, η Βούλα, κύριε Σιτήρη. Βλέπεις ότι ο κόσμος με αγαπάει. Σε αγαπάει ο κόσμος, δεν με έχεις ενημερώσει ότι θα ερχόσουν και εσύ σήμερα εδώ. Μεγάλη χαρά μου, βέβαια. Το καταλαβαίνω. Ναι. Δύο εβδομάδες απ' έξω έμεινα. Γιατί? Μην το κάνεις θέμα, βρε παιδί μου. Δεν είναι θέμα. Απλά είναι πιο. Ο κόσμος με αγαπάει. Εντάξει. Έχεις το κοινό.